Πώ είσαι σήμερα, ε, Καλά. Εντάξει, είναι μια μέρα έτσι, λίγο πιο περίεργη σημερινή, γιατί καλά είναι και ο καιρό λίγο κάπω έξω. Αλλά δεν είναι αυτό. Έχουμε μια σελήνη στο σκορπιό. Η αλήθεια είναι ότι δεν, δεν τρελαίνει τη σελήνη αν σε αυτό το ζώδιο. Κακά τα ψέματα. Δεν τη αρέσει τόσο πολύ. Οπότε όταν δεν αρέσει εκείνη, δεν αρέσει και σε εμά. υπάρχουν κάποιε θέσει, εννοώ για κάθε πλανήτη, ε, που είναι πιο ταιριαστέ στην ενέργειά του. Ε, η Σελήνη, που είναι ο δορυφόρο μα, το ζώδιο του Σκορπιού είναι σε αυτό που λέμε στην αστρολογία σε πτώση. Είναι δηλαδή σε ένα ζώδιο που δεν μπορεί να εκφραστεί όπως τα ήθελε, άρα δημιουργεί μέσα στη μέρα και μια πιο βαριά διάθεση, μια κυκλοθυμία ή μια... Όλου ε, Όχι. Κυκλό. Υπάρχουν α. κάποια ζώδια που βάλλονται περισσότερο. Για του καρκίνου, α πούμε, δεν ισχύει αυτό τόσο πολύ. Ε, για τα ζώδια τα σταθερά, για του σταύρου, του λέοντε, του σκορπιού, του υδροχώου, είναι μια σελήνη που δεν είναι τόσο πολύ, α πούμε, με το μέρο του. Δεν λειτουργεί α, τόσο ευνοϊκά, να το πω έτσι. Από εκεί και έπειτα, να πούμε ότι η σελήνη θα παραμείνει στο ζώδιο του σκορπιού. Το καλό είναι ότι στην πορεία τη ημέρα. Θα κάνει πιο θετικέ όψει και με τον Ποσειδώνα και με τον Δία και με τον Πλούτονα. Ε, το μυστικό είναι να πέσουμε με τα μούτρα, να υποχρεώσει τη δουλειά ό,τι έχει ο καθένα. Και ε, το βράδυ θα μπει στο ζώδιο του τοξότη, γιατί μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, χοντρικά, θα σχηματιστεί η νέα σελήνη στο ζώδιο του τοξότη. Πάντα όταν έχουμε νέα σελήνη, που δεν φαίνεται στον ουρανό, το φεγγάρι καθόλου, ή όταν έχουμε πανσέλινο που το βλέπουμε ολόγιο μου, πάντα βλέπουμε ότι έχουμε και. Μια αλλαγή ακόμα και στι καιρικέ συνθήκε, μετρολογικέ συνθήκε και όντω με τη Νέα Σελήνη α, έχουμε αυτή εδώ πέρα έτσι τώρα την πιο άστατη κατάσταση. Ε, Αυτέ είναι γνώσει που, ε, πώ το λένε, χρόνια πριν οι άνθρωποι τι γνώριζαν όταν ήταν πολύ κοντά στη φύση. Ενώ τώρα πια ο άνθρωπο που δεν έχει καμία επαφή με τη φύση, περιμένει να πάει διακοπέ 10 μέρε το χρόνο για να νιώσει ότι είναι κοντά στη φύση. Yeah. Και είναι κλεισμένο, μπράβο, μέσα σε ένα κλουβί στο σπίτι του ή σε ένα κλουβί στη δουλειά του έχει χάσει τελείω την επαφή. Με αποτέλεσμα να με ρωτάνε, πούμε, άνθρωποι, έχει πανσέλινο, σαν να είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει κάθε μήνα, δεν είναι κάτι το οποίο τέλο πάντων θα έπρεπε να το, να το έχουμε ε, ω νόσο. Και ασυσχεί τόσο πολύ αυτό που λέτε. Και το βλέπω και από τον εαυτό μου δηλαδή. Mm. Πραγματικά ρε παιδιά. Δηλαδή έχουμε, έχουμε φύγει λίγο. Έχουμε ξεφ... Όχι, έχουμε ξεφύγει εντελώ. Έχουμε σταματήσει να παρατηρούμε τι γίνεται γύρω μα, τι γίνεται στον ουρανό. Κάτι δηλαδή που το έκαναν όχι οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Οι άνθρωποι δεκαετίε πριν. Δεν το συζητώ για του ανθρώπου που ζουν στην επαρχία ή που ασχολούνται με τι γεωργικέ ασχολίε, του ναυτικού. Ο ουρανό ήταν πάντα οδηγό του. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τη θεωρία και πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώ θα είναι τα πράγματα σήμερα. Που η Σελήνη είπαμε ότι είναι στο σκορπιό σε όλη τη διάρκεια τη ημέρα μέχρι τι 10 και 20 χοντρικά το βράδυ, και μετά θα περάσει σε ένα, ένα πιο αισιόδοξο περιβάλλον στο ζώδιο του τοξότη και θα σχηματιστεί η νέα σελήνη για την οποία θα έχω να σας πω αύριο αρκετά.